Καλησπέρα, 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 καλησπέρα. Τι ώρα είναι, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, σας έλειψα, ε? Όχι. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο παρόμοιο με το τελευταίο που είχαμε κάνει με την τσάντα για το σούπερ μάρκετ, για τσάντα για τα ψώνια μας. Τσαντάκι το οποίο θα διπλώνει και θα μπαίνει στη τσάντα μας. Εάν θυμάστε, είχαμε κάνει αυτό την περασμένη φορά. Ναι. Mm-hmm. Βιντεάκι. Σήμερα κάναμε λοιπόν, θα κάνουμε αυτό εδώ το πιτσιρδέλι. Ένα τσαντάκι το οποίο θα ανοίγει. Και θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ μαζί μας. Οι διαστάσεις είναι, δεν είναι στάνταρ διαστάσεις, έτσι. Εγώ έκανα αυτές τις διαστάσεις, μπορώ να σας πω ότι δεν μου πολύ αρέσει η διάσταση, θα ήταν λίγο πιο μακρύ, δηλαδή το 84 νομίζω το έκανα ένα μέτρο, θα το έκανα ένα μέτρο. Τώρα αυτό είναι δηλαδή ενδεικτικό, ωραία. Διπλώνει έτσι, θα σας δείξω πως διπλώνει και πως ξεδιπλώνει. Μη μου αγχώνεστε, όσο πιο, μη μου κάνετε βάλτε σκληρά υπάσματα κτλ. Γιατί φυσιολογικό είναι να μην μπορεί να γυρίσει εύκολα μέσω τσεπάκι, έτσι. Ωραία, υπάσματα, όχι λωνέτα, μην μου βάλει, θα με ρωτήσετε μερικά για τη λωνέτα. Άλλο το άλλο τσεντάκι, άλλο αυτό. Ωραία, μη μου βάλετε πάντως λωνέτα. Ορίστε, ξανά έκλεισε. Λοιπόν. Θα χρειαστούμε λοιπόν λωνέτα, όπως είπα. Ναι, ποπλίνα. Ποπλίνα, ένα βακερό απλό γλυκό για πέρι το φασματάκι. Μένα ναι, είναι ποπλίνα από το στολιδάκι της Ντέση. Θα έχουμε κάτω πάλι τα site για να παραγγείλετε όποιος θέλει. Τι άλλο να σας πω. Αυτά. Αυτά. Η βελόνα μου είναι. Έβαλα 80 στο εργαλείο. Ωραία, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Δεν είναι δύσκολο, είναι λίγο μελαλίδικο. Βάλε, γύρνα, κάνε, ράνε, αλλά εάν δείτε το βίντεο 3-4 φορές, μετά θα πάει το χέρι μόνο του. Δηλαδή, δεν είναι από εκεί πέρα δύσκολο. Είπαμε, μελετάμε τα βίντεο πριν να ράψουμε, έτσι. Μελετάμε τα υφάσματα πριν τα κόψουμε για να μην κάνουμε βλακίες, γιατί το ξυλοτήρι είναι δίπλα μας. Αυτά, subscribe και like όπως θέλει, unlike όπως θέλει επίσης. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι όσοι κάνουν unlike, για να κάνουν unlike πάνε να πετύχουν το βίντεο, οπότε σας ευχαριστώ και πάλι, γιατί αυτό μου δίνει, ό,τι και να γίνει. Σας φιλώ, πάμε να δούμε τα διαστάσεις μας, τα υφάσματά μας. Ναι, γεια! Από πού, από τη Χριστίνα και η κύριε Κουμανταλάκια. Σας φιλώ. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά και κατανόητα. Ωραία. Θα κόψουμε ένα ύφασμα 84x50 και ένα ίδιο 84x50. Θα είναι μία μεριά και η άλλη μεριά. Και αναλόγως τι θέλουμε, δύο. Εδώ να τα βλέπετε. Ανάποδα είναι, έτσι. Αυτά. Έτσι, 16x14. Αυτά είναι τα που θέλουμε τα υλικά μας. Πανεύκολα. Εντάξει, πεθαίνω. Πολύ ύφασμα, ναι. Θα συμφωνήσω. Αλλά είναι για πάντα. Έτσι. Ναι, πάμε. Ξεκινάμε λοιπόν να κάνουμε την τσάντα αυτή, η οποία είναι πανεύκολη. Αρχικά, εδώ για να βλέπετε, παίρνουμε τη τσεπούλα και ενώνουμε καλή με καλή. Καλή. Με καλή. Το 16 είναι από πάνω. Και ράβω, το 14 είναι εδώ. 14, 16, 14. Το 16 το αφήνουμε ελεύθερο. Εκατοστά μιλάω, έτσι. 1, 2, 3.
Να το. Θα κόψουμε λίγο τις γονίτσες. Ούκα. Ούκα. Και θα γυρίσουμε τα προσπίσω. Μια χαρά. Και θα σιδερώσουμε καλά, όπως πάντα. Καλά. Νομίζω ότι η Ντέση από το στολιδάκια.gr μπορεί και να μην έχει άλλα μπαστεράκια. Νομίζω ότι τα έχω φάει όλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ντεσέν από όταν πρωτοβγήκανε, από όταν πρωτοξεκίνησα να ράγω δηλαδή. Θα πάει ένα κόλλημα. Ωραία. Αφήστε μου στην άκρη λίγο την τσεπούλα και δύο λεπτάκια. Λοιπόν, στη τσεπούλα, για να μην το ξεχάσω μετά, κάντε μου εκεί που είναι κλειστό, εκεί που το κλείσαμε, όχι από κάτω πέντω, εδώ ένα ξόγαζο, για ομορφιά σαν να λέμε, έτσι μόνο εδώ. Και από εδώ, ούψ, από εδώ εδώ. Ωραία, το κάναμε, δεν φαίνεται γιατί έχω βάλει μπλε κλωστή. Πάμε τώρα να κάνουμε το βασικό. Ένα-ένα πάνι θα πάρουμε. Θα πάρουμε πρώτα. Ωραία. Θέλω λοιπόν να μου διπλώσετε το ένα μεγάλο κομμάτι στη μέση. Θέλω να κοντά τη σιδερόστρα όπως βλέπετε, γιατί το έχω το κόλλημα πάνω. Εδώ υπάρχει ένα βάλωμα, γιατί για τόσο δεν μου φέρε το ύφασμα το συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, το λυπήθηκα να το αφήσω, να μην το κάνω. Λοιπόν, έχω αυτό το ύφασμα και το γυρίζουμε την ανάποδη και διπλώνουμε. Και εδώ είναι η δίπλωση. Θα δω πως φαίνεται. Ωραία. Εδώ είναι η δίπλωση. Ωραία. Θα πάρω το χαρακά μου. Θα πάρω και το θερμοδάκι μου. Και ό,τι άλλα μαρκαδάκι έχω. Και θα σημαδέψω από την αρχή μέχρι εδώ στο 12. Μπορεί να κάνω και την άλλη μεριά. Στο 12, 12 εκατοστά δηλαδή. Ένα, 12. Και θα τραβήξω μία γραμμή από το 12, 14 εκατοστά. Μέχρι το 14 δηλαδή. Εδώ είναι το 14. 12 επί 14. 12 επί 14. Το ίδιο και στην άλλη μεριά. Τελικά νομίζω ότι όσο μεγάλο πάκο και να έχεις, πάντα θες μεγαλύτερο. Επί 14. Εδώ. Και θα ενώσω αυτά τα δύο σημεία. Άρα, τώρα θα κάτσω. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα ορθογώνιο που είναι 14 οι ακριανές του πλευρές και αυτή εδώ πέρα θα είναι 26. Ωραία, 26. Λοιπόν, μου γλώσσα τα αυτιά μου. Και θέλω τώρα από τη μία γωνία να μετρήσω 1,5 εκατοστό. 29. 1. Και 1,5 από την άλλη. Θα κάνω ένα τετραγωνάκι εδώ πέρα που θα είναι 1,5 επί 1,5 εκατοστό.
1,5 επί 1,5. Καλά αυτοί οι χάρακες. Respect. Βιβί. Ανατομηχανές.gr. Είναι... Λοιπόν, κάνω το ένα τετραγωνάκι μου και το ίδιο θα κάνω και από την άλλη γωνίτσα μου. 1,5 επί 1,5. Right. Λοιπόν, αυτό το τετραγωνάκι τώρα τι θα κάνω, αν θέλω να κάνω μια κούρμπα, να ενώσω τη μία γωνία. Εδώ, θα σας δείξω το τετραγωνάκι αυτό εδώ πέρα, να ξεθολώσω το τοπίο. Βλέπετε εδώ πέρα, κάπως φαίνεται το τετραγωνάκι μου. Από τη μία γωνία διαγώνια να κάνω μια κούρμπα. Δηλαδή να μην ενώσω διαγώνιο μια ευθεία. Ουσιαστικά να το κάνω κουρμπιαστό. Σήμερα είναι μεγάλη Πέμπτη και βάφουμε αυγά. Τα βάψαμε λοιπόν τα αυγά μας, κάναμε τα τσουρέκια μας και μου δώσαμε τα παιδιά άδεια να κάτσω να ράψω. Αυτά κάναμε όλα αυτά. Λοιπόν, όμορφα. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ πέρα ένα πλαίσιο με κουρμπιαστές γωνίες, έτσι. Και θα βάλω από κάτω και το άλλο ύφασμα που έχω με τη δίπλωση επάνω, ωραία, και θα κουμπώσω και αυτό εδώ πάνω και θα κοιτάξω να είναι τα μάμισια, ε. Τα μάμισια είπαμε. Έχω εδώ. Ωραία. Και για να μην μου κουνήσει και μου φύγει και τα λοιπά, θα τσιμπήσω με δύο καρφίτσες από μια μεριά και από την άλλη. Ωραία, θα γυρίσω λοιπόν τώρα από εδώ. Θα πάρω το ψαλίδι το κόκκινο και θα κόψω. Ας είμαστε σίγουροι για ό,τι κάνουμε πριν το κάνουμε. Γι' αυτό σας ξαναείπα και την άλλη φορά, τα βίντεο τα βλέπουμε 800 φορές πριν κάνουμε κάτι. Κούρμπα. Ορίστε. Κάτι με τώρα δεν μου άρεσε, τώρα δεν πειράζει. Ωραία. Και λύνω. Λοιπόν, λοιπόν, και έχουμε αυτά εδώ πέρα τώρα, έτσι. Αφήνω το ένα απ' έξω. Αχ, με ντέτσα. Και θα πάρω τώρα την τσεπούλα μου. Λοιπόν. Και θα πάω στο ύφασμα που θέλω να είναι ίδιο ή δεν ξέρω τι, ό,τι θέλετε εσείς. Και χωρίστε το όμως, βρείτε μου τη μέση. Βρείτε μου τη μέση. Και βρείτε μου και τη μέση της τσεπουλίτσας. Την ανοιχτή, έχουμε μια ανοιχτή πλευρά, έτσι. Την ανοιχτή βάλτε λοιπόν από κάτω και ενώστε με τη μέση με τη μέση. Θέλω αρφαδιές, έτσι. Δεν θέλω τσαπατσου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 utsu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 uts
Ωραία.
Και θέλω να μου κάνετε ένα γαζί τσούπου κούτσου, τσούκου τσούκου. Α, μάτωσα. Α, Παναγία μου, Παναγία μου. Και τη Μεγάλη Πέμπτη δεν μπορώ να μιλήσω. Εδώ και εδώ γαζί. Εδώ και εδώ. Εν τω μεταξύ έχω βάλει το κινητό ψηλά και πρέπει να πηγαίνω γύρω γύρω για να το σταματά και να ξανάρθουμε. Λοιπόν. Και τώρα. Παίρνω το ένα κομμάτι. Έχω την κάμερα και δεν χωράει. Ωραία. Ανοιχτά. Και βλέπω ότι καλή. Παίρνω και το άλλο και ενώνω τις μούρες τους. Δηλαδή, να αγκαλιάζονται και να φιλούνται. Γενικά η τσάντα αυτή θα γίνει με τη μέθοδο μπουρίτο, την αγαπημένη μέθοδο. Ωραίος. Και για να μην μου χορέψει το γεύμα, θα κάνω εδώ γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω θα το γαζώσω, γύρω-γύρω. Και για να μην μου χορεύει, θα μου χορεύει το... Σίγουρα θα μου φύγει. Το ύφασμα, όχι τίποτα άλλο. Θα βάλω καρφολίτσες. Ορίστε. Βέβαια, όπως βλέπω, θα βάλει γύρω-γύρω και πάντου, έτσι. Μου έβαλα στις 4 γωνίες. Και θα το κάνω το γαζί μου γύρω γύρω. Ξαναβγαίνω πέρα να σταματήσω το βίντεο για να το κάνω. Λοιπόν, και τώρα θα κάνω αυτό το τσιγκουφάκι, το τσιγκουνάκι. Α, δεν ξεκάνω πώς. Θέλω να πάτε και να μου τσιμπήσετε γύρω γύρω όλα τα περιθώρια. Ειδικά στις κούρμπες θέλω να μου τις τσιμπήσετε. Για να μπορέσουν να γυρίσουν. Να μην κάνει οι γωνίες θα γίνουν ωραίες, να μην κάνει χοντράδια. Και αν βλέπετε πιθανά ότι είναι το περιθώριο που έχετε κάνει μεγάλο. Λοιπόν, αυτό το ψαλίδι που έχω, που είμαι σίγουρη ότι κάποιες κοιτάτε, έχετε κάνει zoom αυτή τη στιγμή, για να το δείτε καλύτερα. Μου το έχει κάνει δώρο μια φίλη, γραπτοφίλη κι αυτή, η Γιώτα. Είναι το εξής καλό. Μπορεί να μην βολεύει να κόψει μεγάλα κομμάτια ύφασμα, δεν με βολεύει με τουλάχιστον, αλλά είναι πολύ καλό για να κάνει αυτή τη δουλειά, να κόβει τις κούρμπες. Εντάξει, ξυρίζει το εργαλείο και είναι καλό για να κάνουν τις κόντρες στα ρούχα, τα σημάδια που έχουμε στα πατρών στα ρούχα, είναι εντάξει, εξαιρετικό, εξαιρετικό. Λοιπόν, και για να μην σας ζαλίζω άλλο, περάστε μου, γιατί κάναμε, περάστε μου μέσα, χωρίς αυτό, το ένα ύφασμα μέσα στο άλλο. Ορίστε. Είναι κάποιες φορές που μέχρι να συνειδητοποιήσω αν έχω κάνει κάτι σωστά, υδρώνω, χάνω τα λόγια μου, μέσα μου λέω, όπα, Χριστίνακη, την έχεις κάνει την μπούρδα σου. Ναι, το έχω πει πολλές φορές μέσα μου. Λοιπόν, το ανοίγουμε όμορφα. Βλέπετε. Θέλω τώρα να το ανοίξετε όμορφα. Όμορφα, θα σας τσακίσει εδώ πέρα. Ναι. Και να μου κάνετε καλό σίδερο. Εδώ. Όμορφα ενωμένο, και ένα καλό σίδερο. Εδώ στο πλαίσιο. Και έρχομαι να το κάνω και εγώ και έρχομαι. Μην φύγετε. Ωραίο. Λοιπόν, έκανα το σίδερό μου. Να το. Όσο πιο όμορφα μπορείτε, γιατί τώρα θα κάνουμε και ένα εξόδαζο και τέλος. Ό,τι κάνατε, κάνατε. Μετά δεν διορθώνετε. Εδώ.
για τις πιο αρχάριες, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα το κάνουν οι αρχάριες, αυτά που τσιμπήσαμε στις γωνίες μας βοηθάει. Κοιτάξτε να δείτε πόσο ωραία κουρμιαστή έγινε η γωνία μου. Περίμενε να ανοίξω. Το βλέπετε? Εάν δεν το έκανα αυτό εδώ θα τραβούσε. Θα τραβούσε και θα μου γινόντουσαν οι γωνίες μπλιχ. Καταλάβατε γιατί το κάνω αυτό? Επειδή είμαι σίγουρη ότι περισσότερες αρχάριες έχετε δοκιμάσει να φτιάξετε μαξιλαράκια, συννεφάκια, στεράκια, μπιρμπιλονάκια κτλ. Γιατί και εγώ αυτά γούσταρα να κάνω στις αρχές για test drive, να μαθαίνω λίγο τις ραφές. Όταν έχουμε το συννεφάκι, ας πούμε, στις γωνίες, αυτό το γυρίζουμε, φαίνεται λίγο. Μόνο σύννεφο δεν το λες, μόνο καπνό δεν το λες αυτό, την κούρμπα που κάνει. Πρέπει, αυτό είναι το μυστικό, να μου ψαλιδίζετε τις κούρμπες πριν γυρίσετε τα μέσα έξω. Έτσι θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, πολλά λόγια. Εδώ κάντε μου ένα ξογαζάκι γύρω-γύρω, περίπου στο 1 εκατοστό περιθώριο ραφής. Λοιπόν, κάναμε το ξόγαζο και τώρα τι κάνουμε. Τώρα ξεκινάει η μέθοδος μπουρίτο. Το έχω ανοιχτό και αρχίζω και διπλώνω. Ρολάρω. Και αφού τελειώσω το ρολ, βγάζω το πουά σε συγκεκριμένη περίπτωση με το αστεράκι από κάτω, βλέπετε, και ενώνω τι θα βγει, θα μου βγει να ενώσω την καλή με την καλή του αστεριού, την καλή του πουά με την καλή του αστεριού, και θα καρφιτσώσω. Αυτό θα το κάνω σε όλη. Σε όλο το, πάω και από την άλλη παιδιά για να το κάνω από άκρη σ' άκρη, να βγει σίγουρα ίσια. Ωραία. Παιδιά, βάλτε καρφίτσες τώρα. Τώρα βάζουμε καρφίτσες. Έχουμε ενώσει καλή με την καλή της, θα το πούμε, την μια φόδρα έστω. Ωραία. Την καλή της φόδρας με την καλή του εξωτερικού υφάσματος. Αυτό. Αν δεν το καταλάβατε, περιμένετε, θα κάνουμε και την άλλη μεριά μετά και θα σας το δείξω. Λοιπόν, όπως είναι λοιπόν αυτό εδώ πέρα το μπουρίτο, το τσετσού. Κάντε μου ένα γαζί στο 1 εκατοστό περιθώριο ραφές, θα πάει κάτω. Αυτό. Ένα γαζάκι. Από τη μία μεριά στην άλλη. Ωραία. Το κάναμε το γαζί. Και τώρα τι κάνω, Χριστινάκι. Βάζετε τη χερούκλα σας μέσα. Και φαίνεται από εδώ μέσα το, από τον ντορίτος, από τον μπουρίτος, να βγει έξω. Τραβάτε εσείς, θα βγει αυτό την άκρη του. Ορίστε. Μην ανησυχείτε, θα τη βρει την άκρη του. Θα τη βρει. Λοιπόν, θα παρατηρήσετε λοιπόν ότι από τη μία μεριά τώρα είναι ραμμένο επάνω, να το, και από την άλλη μεριά είναι άραυτο. Και θα κάνουμε το ίδιο. Από την πάνω που είναι ραμμένο τώρα, ξαναδιπλώνω. Αυτή φορά είναι τα αστεράκια πάνω. Ξαναδιπλώνω και θα κάνω πάλι το ίδιο. Θα φτάσω στην άκρη και θα γυρίσω να ενώσω αστέρι με πουά, ανάποδες. Το ίδιο ακριβώς που έκανα και πριν. Όπως έκανα το γύρισμα, δεν είναι γυρισμένο, το βλέπετε. Ξεθόλωσε και θα γυρίσω το αστεράκι από πάνω και θα ενώσω. Το σωστό θα είναι να είναι καλή. Πρέπει να ξεθόλωσω λίγο.
Καλή με καλή. Αν έχετε βρει την καλή του ενός υφάσματος με την καλή του άλλου, έχετε κάνει το σωστό. Πάλι λοιπόν βάζω καρφίτσες all over και κάνω ένα γάζι εδώ. Κάντε, έλα. Έλα, πάμε. Ωραία. Το έκανα και εγώ αυτή την ελιά. Και ξανά βγάζω τα ίδια. Ένα κόνομα, κάπου θα βρεθεί άκρη. Άμα το καταφέρω να το βγάλω όλο, θα βρεθεί άκρη μόνη της. Α, όταν θα ράβετε εδώ πέρα, προσοχή, μην πιάσετε άλλα υφάσματα, έτσι. Τα μόνα υφάσματα που θα πιάσετε θα είναι οι άκρες αυτού που έχετε. Δεν είναι και εύκολο. Ωραία. Ξεστρουφίξτε το όπως είναι και όπως πρέπει. Να βρείτε τα πάνω του και τα κάτω του. Ωραία. Κοιτάξτε τώρα που βγήκε. Και ξυλοτήρι έτσι παντού. Δεν νομίζω ότι το χρησιμοποιώ. Θέλω τώρα λοιπόν, επειδή είπαμε έχουμε τη λόξα, να μου σιδερώσετε. Αν έχετε κόψει τα πατρόν σας όμορφα, συμμετρικά, θα σας βγει μέχρι τώρα, θα σας βγαίνει να λέτε πω ρε φίλε τι έχω κάνει. Θέλει όλα τα θέματα της ραπτικής, θέλει να έχεις λίγο ηρεμία. Εάν βιάζεσαι, εάν έχεις, όπως εγώ, γιατί όλη την ώρα βιάζομαι, δεν θα κάνεις σωστή δουλειά. Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι θα κάνεις καλή δουλειά. Λοιπόν, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Λοιπόν, βλέπω τη μεριά που δεν έχω κάνει την τσέπη. Είναι πιο εύκολο να το βλέπετε έτσι. Δεν έχω κάνει την τσέπη. Και θέλω να μου διπλώσετε εδώ τα πλάγια. Εδώ. Και εδώ άκρη μάκρη. Άκρη μάκρη, αυτό εδώ πέρα. Και το ίδιο να μου κάνεις και την άλλη πλευρά. Ωραία. Τώρα δίπλωσέ μου. Δίπλωσέ μου έτσι και προσπάθησε να τα κάνεις όλα πλέον συμμετρικά. Βλέπεις. Τα παιδάκια μου. Ωραία. Τι θέλω τώρα εγώ από εδώ πέρα. Εδώ. Θα κάνω έτσι. Να μου βάλεις μια καρφίτσα ώστε να ξέρεις που είναι η μέση. Δηλαδή που είναι διπλωμένο. Ή θα βάλεις μια καρφίτσα ή νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Τι άλλο, το σίδερο. Θα κάνω κάτι άλλο. Θα μου ανοίξεις πάλι και εδώ που είναι η τσάκιση τώρα θα μου κάνεις ένα γαζί φρουπ και φρουπ, αυτό ένα τσάκ και ένα τσάκ, δύο γαζάκια. Λοιπόν, κάναμε τα γαζιά μας εδώ, κάναμε εδώ και τώρα γυρίστε μου τώρα να βλέπετε το ύφασμα που δεν έχει τσέπη.
Χε. Συμμετρικά θέλω, ε. Από τη μία μεριά, εδώ είναι παράωρο, το ξέρουμε. Θέλω να φέρεις την ευθεία εδώ, με την απέναντι μεριά και να μου κάνεις εδώ την άκρη ένα σημαδάκι. Και να μου βάλεις μια καρφίτσα για να το θεωρήσεις stop. Εδώ θα είναι ένα stop και θα σου πω μετά γιατί. Βάζουμε και στο τέλος καρφιτσούλα και στη μέση. Γίνονται και την άλλη μεριά και κάνε το ίδιο. Νομίζω ότι μου είχε λίγο κοντή. Τα μέτρα μου. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ό,τι και να βγει και βγήκε. Κάνουμε πάλι εδώ μία νοητή. Ένα με το stop. Κάτσε εκεί που σε κάτσανε. Στη γραμμή που φτιάξαμε. Βάζουμε την καρφίτσα σαν στόπ, είπαμε, και καρφίτσαμε μέχρι κάτω. Και κάντε ένα γαζί που θα ξεκινά από μια μεριά και θα σταματάει στη γραμμή, την κόκκινη που κάναμε τώρα, σε αυτή τη γραμμή, στο στόπ. Με ασφάλεια. Ένα και από την άλλη μεριά άλλο ένα. Λοιπόν, το κάναμε. Όμορφα. Πω. Και γυρίστε μου τώρα από την άλλη πλευρά. Τώρα θα τελειώσουμε με γαλλική γραφή. Το έχουμε ξαναδείξει και σε άλλα μας βίντεο τι είναι η γαλλική γραφή. Θα το ξαναδείξουμε και τώρα. Η γαλλική γραφή έχουμε πει ότι είναι το όμορφο τελείωμα, δεν φαίνονται γαζιά και τα λοιπά και τα λοιπά από μέσα από ένα ρούχο ή από μια κατασκευή. Λοιπόν, έχω γυρίσει από την άλλη μεριά, από τη μεριά της τσέπης και κάνω ένα καλό συνδέρωμα εδώ. Βλέπετε εδώ μέσα είναι αυτό το γυρισματάκι που κάνει. Και την άλλη μεριά. Έχω κάνει αυτή τη στιγμή και καθαρισμό προσώπου, να ξέρετε. Ατσα. Και τέλειο. Κάνει εδώ γαζί μισό εκατοστό. Όχι. Ένα εκατοστό. Γαζί εδώ πέρα. Περιθώριο. Για κάτι εδώ και πάμε να το. Βάλτε καφίτσες, θα μην σας φεύγει. Μισό εκατοστό. Μισό. Μισό. Και αφού το έκαμα, εάν έχει περιθώριο να αφήσει παραπάνω από ό,τι πρέπει, κόφτε το. Κόφτε, κόφτε. Όχι το γάζι μου. Καλά, όχι το γάζι σας γιατί. Το δικό σου κάνει, το δικό μου εδώ. Γυρίστε μου τώρα από την άλλη πλευρά, την άλλη μεριά. Mm-hmm.
Δώστε μου να κλείσω εγώ την πόρτα γιατί χτυπάει και μου σπάσει τα νεύρα. Έχει εδώ ένα τρελό αέρα. Λοιπόν, για να σκεφτώ. Α, ναι. Γυρίστε εδώ πέρα. Έτσι. Έτσι θα σας βγει. Πρώτο Θεός. Κλασικά κάντε μου και ένα σίδερο. Βγάλετε μου όσο μπορείτε εδώ τις γωνίες. Και εδώ, εδώ. Ωραία, έτσι. Και έτσι. Και κάντε μου εδώ ένα γαζί. Στο 1/100 περιθώριο. Στο 1/100. Από εδώ, εδώ. Στώστε το όμορφα, εδώ πέρα. Τα κάτω με ενδιαφέρουν να στρωθούν όμορφα. Πάνω δεν με ενδιαφέρει. Εδώ τα κάτω να στρωθούν όμορφα. Να είναι ίδια. Από εδώ, εντάξει. Και κάντε μου ένα γαζί στο 1/100 με μυθόδιο βαβής. Και όπως είμαστε έτσι, λοιπόν, γυρίζω τώρα. Αυτή είναι ουσιαστικά η καλή πλευρά. Εδώ είναι η γαλλική ράφη, βλέπετε, άρα θα είναι από μέσα ωραία τα γαζιά μας. Δεν θα φαίνονται μάλλον γαζιά καν. Είναι και λίγο παράξενα τα... μέτρα που πάρει. Μπορείτε να βάλετε βέβαια εσείς και να... τις διαστάσεις που εσείς θέλετε. Λοιπόν, εδώ είναι, εδώ είναι η τσάντα μας που βάζουμε, που μέσα φαίνεται πως είναι. Πάμε λοιπόν να δούμε το δίπλωμά μας. Έχουμε σιδερώσει και βλέπω ότι ανάποδη με την πίσω μεριά, εδώ είναι η τσέπη και διπλώνω από εδώ ή σαν να φανεί η γραφή της τσέπης. Εγώ θα το κάνω λίγο έτσι για να φαίνονται μετά, να είναι πιο εύκολο όταν θα το ξαναδιπλώσω, φαίνονται οι τσακίσεις. Και θα φέρω και την άλλη μεριά από πάνω έτσι. Ωραία. Διπλώστε τα λουριά του, τα χερούλια, και διπλώστε πάλι. Πίσω εμφανίζεται η τσέπη, να τη. Λοιπόν, βλέπετε η τσέπη? Βλέπετε? Α, να τη τσέπη. Συγγνώμη. Να τη τσέπη. Εδώ τώρα θα πρέπει να φέρετε τα μέσα έξω, ώστε να μπει μέσα όμορφα η τσαντούλα. Φτιάξτε τις γωνίες. Και μπήκε. Μίσα και πάλι φωνάζει, τρελό καρναβάλι. Ορίστε. Α, περίμενε να φτιάξουμε εδώ τις γωνίες. Ορίστε και το τσαντουλίνι και το ένα. Και έχουμε κάνει και το άλλο βιντεάκι με το άλλο τσαντουλίνι. Έχουμε δύο τσαντάκια. Ένα και ένα δύο, δείτε το βίντεο και για αυτό το τσαντάκι. Για να το φτιάξετε. Ορίστε. Ανάλογα λοιπόν, θα ανοίγουμε και πάμε στο σούπερ μάρκετ. Και αυτή την κλωστή, άμα θέλετε, την κόβετε. Αυτό ήτανε. Πάμε για φινάλε. Τελείωσε και αυτό το βίντεο λοιπόν, αγαπημένες, στο τρελοκάναλο. Εντάξει, νιώθω πολύ ωραία. Το τσαντάκι μας πλένεται κιόλας, έτσι. Θα πλένουμε κανονικά τα εφαίσματά μας πριν τα ράψουμε και όταν λοιπόν θέλουμε ξαναπλένονται. Ένα τσαντάκι με σε τσεπάκι φάση ανοίγει. Ορίστε.
Μέχρι να βρω το κολλάνι, πώς διπλώνει και πώς ξεδιπλώνει, λίγο εντάξει. Αυτό είναι. Τα χερουλάκια του. Ιδανικά σας λέω ότι θα ήθελα, προτιμούσα τώρα που το έκανα, γιατί και εγώ τα κάνω μαζί με εσάς. Δεν το έχω ξανακάνει, έτσι. Νομίζω ότι ένα μέτρο 50 θα ήταν ιδανικά. Ένα μέτρο 50 θα ήταν καλύτερα, ώστε για να καταλάβετε, αυτό εδώ πέρα είναι το 84, δηλαδή 42 είναι από εδώ και 42 από εκεί. Εάν ήταν πιο μακρύ θα μου ήταν πιο καλά, άρα μακραίνω αυτό εδώ πέρα και από 4 το κάνω ένα μέτρο και μέσα αυτό θα είναι λίγο πιο μακρύ. Καταλάβατε, το καταλάβατε. Και διπλώνω. Και τώρα που το σιδέρωσα, το επεξεργάστηκα, το έβαλα, το έβγαλα, το έβαλα, το έβαλα, μου είναι πιο εύκολο να διπλώνω. Δηλαδή το διπλώνω πλέον με τα μάτια κλειστά, δεν χρειάζεται να κάθομαι να κοιτάω πώς διπλώνει κτλ. Πλέον τη διπλώνω με τα μάτια κλειστά. Μην μπερδεύεστε με τα βίντεο που βλέπετε, τα ξένα, με τις κινεζούλες που είναι, από αυτές κοιτάω και εγώ, μην νομίζετε, που κάνουν στη γρήγορη κίνηση. Ζορίζονται και αυτές μέχρι να το βρούνε. Έτσι, απλά η γρήγορη κίνηση είναι πάντα γρήγορη κίνηση. Εγώ δεν θέλω να το κάνω σε γρήγορη κίνηση, να σαν να κοροϊδεύω. Ωραία. Αυτό ήταν. Γύρισε. Το βάζω στη τσαντούλα μου, το βάζω στην κολότσαπη και με κομπλέ. Και αυτό εδώ πέρα, βιντεάκι, θα δείτε στα προτινόμενα. Αυτά τα νέα μας. Μεγάλη Πέμπτη, βάψαμε τα αυγά μας. Θα βάψατε. Φτιάξαμε τα τσουρέκια μας, τα κουλούρια μας, τα καλάθια μας και περιμένουμε την Ανάσταση του Κυρίου εν περίοδο καραντίνας. Δεν αμασάμε, εγώ προσωπικά θα το σουλήσω το αρνί, όπως το σουλήσω κάθε χρόνο με τον άντρα μου και τα παιδιά μου. Έτσι το κάναμε πάντα, έτσι το κάνουμε και φέτος, χωρίς κόσμο. Χωρίς γείτονες για να πάρουν την πετσούλα, δεν πειράζει. Θα κάνουμε ένα Skype όλοι συγγενείς, ένα Viber και θα μιλήσουμε όλοι μαζί. Θα πούμε τα χρόνια πολλά. Δείτε το αισιόδοξα, δείτε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Ενωθείτε με την οικογένειά σας, γνωρίστε τα παιδιά σας, γνωρίστε τον άντρα σας. Αυτά. Εύχομαι καλή Ανάσταση. Το Πάσχα σας να είναι, θα είναι μοναδικό και ξέχαστο, αλλά να σας δώσει, να έχει να σας δώσει μόνο καλά, μόνο ωραίες αναμνήσεις. Όλα θα πάνε καλά, όπως έχω ξαναπεί. Θα πάνε όλα καλά, είμαι σίγουρη. Σας φιλώ όλες σας. Φιλώ τις μικρές μου θαυμάστριες, τη Βάλια μου. Βάλια, τι σου φτιάξε μαμά? Τι σου φτιάξε μαμά? Τίποτα ακόμα? Σας φιλώ, σας αγαπώ. Από τη Χριστίνα και η Κυρίκου Μαντελάκια. Φιλιά! Α, subscribe, like, έλα, subscribe και like. Βάλτε και τη γιαγιά σας να κάνει. Ναι, και η γιαγιά και ο παππούς, εγώ έχω βάλει λίγο. Πιλώ.